των γενναιών και οι νέοι θα βλέπουν τους παππούδες και τους προπαππούδες τους και θα αντλούν διάφορες πληροφορίες. Το Μητρό έγινε και μπορεί κάθε Σμοκοβίτης να γνωρίσει για τους προγόνους του σε βάθος χρόνου, να διασταυρώσει μεταξύ τους συγγένειες και τελικώς αν θέλει να φτιάξει το γενεολογικό του δέντρο. Οι πηγές που βρέθηκαν, τα ονόματα για να συνταχθεί το Μητρό είναι πολλές. Μητρό του Σμοκόβου, 1884, 40 χρόνια πίσω. Μητρό 1928. Και γυναίκες γραμμένες. Μητρό Μενελαΐδος από τα αρχεία του κράτους. Από χειρόγραφα. Από αφιερώσεις σε μοναστήρια. Από βιβλιογραφία της περιοχής μας. Και το πιο σημαντικό από τους εκλογικούς καταλόγους του 1882 και 90 χρόνια πίσω. Από την Εθνική Βιβλιοθήκη που ήταν φυλαγμένα, κυριολεκτικώς φυλαγμένα μέσα σε καταγωνιασμένα. Επίσης από το Μητρό Αναγνωστό του 1821 στην Εθνική Βιβλιοθήκη και από το βιβλίο Ιστορία Στρατού που υπάρχουν όλοι οι φωνευτέντες στους πολέμους από το 1899 στο 1950. Επίσης έχουμε βρει πλήθος ιστορικών αρχείων επί τοποκρατίας για το χωριό μας που ούτε καν τα ξέραμε. Έχουν βρεθεί βιβλία που γραφτήκαν για το χωριό μας στις αρχές του 1900. Είναι το βιβλίο της οικογένειας Τσάπαρου που το έγραψε η Ρίκη Λουδοβίκα Κωνσταντίνου Τσάπαρου και το έκλειε η κυρία Μακ Φέρσον Παλάνος μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Ιταλία. Και την ευχαριστούμε. Γράφει πολλές πληροφορίες για τον Σμόκο. Επίσης, το βιβλίο που έγραψε ο δικηγόρος Καρλιτσότης Ψημόπουλος για τα Μητρά Σμοκόβου το 1906. Το βιβλίο του Δημήτρη Πιντικού, ιατρού υδρολόγου, το 1931. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα για την ιστορία του χωριού μας και των Λουτρών. Επίσης, ο Γιώργος Τσόρβας Τσάπαλος έγραψε στο κρατικό στρατιωτική ιστορία για τη μάχη της Ματαράγκας της 21 Μαρτίου του 1878 και ενδιαφέρει άμεσα το χωριό μας. Τέλος, ευχαριστούμε όσους μας στηρίζουν στην προσπάθειά μας να βρούμε στοιχεία για την παράδοση του χωριού μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαζάκη για την στήριξή του και την παρόντισή του να δουλεύουμε και να προσπαθούμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αυτά τα λίγα για την ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ. Τώρα θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες. Είναι πάρα πολλές οι φωτογραφίες, αλλά έχουν ξεκαθαρίσει 100 τις πιο παλαιές. Βέβαια είναι μερικές, πολλά ονόματα από κάποια οικογένεια, αλλά είναι παλιές, γι' αυτό σας τις δείχνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτός είναι ο Φάτσελος με τις... Κωνσταντίνος Τσάπαλος. Αυτός εδώ ο Κωνσταντίνος Τσάπαλος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάπαλος ήταν εδώ με Τούρκη στο Λίγο Παγού στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο γιος, ο πρώτος γιος του Γούλα Τσάπαλος. Και εδώ επίσης είναι ο ίδιος το 1772 στη Γαλλία. Αυτό θα το παρακάσουμε. Εδώ αυτή η φωτογραφία είναι το 1868 βγαλμένη στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι ο Πάνος Ζωγλοπίτης. Ο Πάνος Ζωγλοπίτης, ο προεστός του Ζωγλόπη της Έκκλησας. Αυτός εδώ είναι ο αδερφός του, με τούρκικη στολή, ο Κώστας Ζωγλοπίτης.
Εδώ είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για το χωριό μας, είναι ο Νάκος Τσάπαρος, αδερφός του Γούλα Τσάπαρο. Ήταν επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, αυτός ήταν, ήταν ο ετεροθαρής αδερφός, ήταν τη δεύτερη γυναίκα του Μήλου Τσάπαρου και η μάνα του έχουν πληροφορήσει ότι ήταν από το Σόκο Ζαχαρακέικο. Ήτανε δυο αδέρφια αυτοί, και ο Λεωνίδας και ο Νάκος, και είχαν και 8 αδερφές. Λοιπόν, ο Νάκος ήταν δικαστής στη Λάρισα και κατά τις εφημερίδες της εποχής λέει ότι έζησε πολλούς Έλληνες και διαφέρεται. Είχε 3 παιδιά, τον Φωτίο, τον Μιχάλη και τον Δημήτρη. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Κώστα Τσάπαρος που ήταν στην αρχή με τουρκική ιστορή στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ είναι ο Γούλα Τσάπαρος. Ο προεστός του Σμοκόβου όλο τον το 1800, από το 1840 το Δερματζέρα στο μέχρι το 1900 περίπου. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτή εδώ είναι η Ανδρονίκη, κόρη του Γούλα Τσάπαρο, είχε πάρει τον Τσουλάτη. Αυτή εδώ είναι η Εκατερίνη, κόρη του Γούλα Τσάπαρο, είναι η σύζυγος του Φραγκίδη, του Φραγκίδη του γιατρού που πάρα πολλά καλά έκανε στην περιοχή της Καρδίτσης, στη Ματαράγκα και έγινε και βουλευτής, ο Φραγκίδης, πάνω στις. Αυτή εδώ είναι η ίδια πάλι με στολή της εποχής και της περιοχής. Αυτή είναι η ελέγχη του Κώστα Τσάπαρου κόρη που είχε πάρει το ελέγχη Ρασκάν. Αυτή είχε δευτεροπατρευτεί και πήρε, χώρισε από τον Τρικαλιώτη στην Κωνσταντινούπολη και πήρε τον πρέσβη της Ρουμανίας, τον Ρασκάν. Λοιπόν, είναι η ελέγχη Ρασκάν του Κώστα Τσάπαρου κόρη. Αυτή εδώ είναι η γυναίκα του Κώστα Τσάπαλου, είναι η Λουδοβίκη και εδώ είναι ο γιος της, το 1912 ο Γιώργος ο Τσάπαλος, που ήταν τότε, είχε βαθμό. Και λέγεται ότι στα Ιωάννινα, επειδή ήξερε γερμανικά, τον καλέσανε και συνομιλήθηκε με τον Βασάκη που παρέδωσε την πόλη στον ελληνικό στρατό. Εδώ είναι η Ελισάβετ του Τσάπαλου που είχε πάρει τον Βαζόπουλο. Εδώ είναι ο Βαζόπουλος του Ελισάβετ. Αυτός εδώ είναι ο Κώστα Τσάπαλος, ο αδερφός του Γιώργου Τσάπαλου που σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία το 1922. Μάλιστα. Εδώ είναι με την αδερφή του την Αριστεία. Εδώ είναι μια οικογένεια που Κουμπουνιάνης Ιωάννης, η γυναίκα του, η νύφη του, η Πούλα, ο Νίκος και ο Χρήστος. Εδώ είναι αυτός εκεί, είναι ο Κώστα Τσάπαλος με συναδέλφους του. Αυτός εδώ είναι ζωγλωπίτης, αυτός είναι ζωγλώπη. Εδώ είναι η εμφανιστικιά του Κώστα Τσάπαλου, που ήταν αγαπημένος από το σκοτώ. Εδώ είναι η Πινελόπη του Δημήτρη Τσάπαλου, που ήταν δήμαρχος. Πινελόπη, το γένος ζωγλωπίτη, αυτός είναι ζωγλώπη. Έχω πριν το 20χρονο, πέρασε πίκα στο Δημήτρη Τσάπαλο. Εδώ είναι ο Ανδρέα Τσάπαλος, αυτός ήταν και ο νησκής, ήταν πια νησκής, το δικό σου που παντρεύτηκε πολλές φορές, κατέληξε στη Λάρισα. Λεωνίδας Τσόλης, με το γιο του τον Κώστα. Ο Λεωνίδας Τσόλης είχε δύο παιδιά, τον Ηλία και τον Κώστα. Ο Κώστας ήταν πρωτότοπος, αλλά πέθανε πολύ νέος. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν.
Αυτός είναι ο Μήτρο Τρίγκας, το 1912 στον Ελληνοαλβανικό στον Βαλκανικούς πολέμους. Εδώ είναι ο Νίκος ο Τρίγκας, αδερφός του, επίσης την ίδια εποχή. Αυτός εδώ είναι ο παππούς μου, ο Δημήτριος Κολογιάννης του Γεωργίου. Εδώ είναι η οικογενειακή φωτογραφία, βγαλμένη στον Αηλιά το 1937 και την έχει κάνει ο Γιώργο Καρκατσούκας. Αν θέλει να σας τα πω την αρχή, εδώ πρέπει να είναι ο Γιώργος ο Κουπογιάννης με τη γυναίκα του. Εδώ είναι ο Βάιο Μακρύς, πίσω δεν ξέρω, εδώ είναι ο Κότσο Μακρύς, ο Θεμιστοκλής ο Καρκατσούκας, ο Γιώργος Καρκατσούκας, ο Γιάννος Παπαγαλής, η Αγλαή του Γιώργου Παπαγαλή, τον Παπαγαλέο είναι η μάνα. Πίσω ήταν η κόρη της, μια ψυχοκόρη που έφερε ο Παπαγαλής από την Ραλίστα. Εδώ είναι η δοκιά του Κώστα Μακρύ η γυναίκα. Εδώ είναι η μάνα μου, η γιαγιά μου. Εδώ είναι του Μανάφα η γυναίκα, η Κατίνα και η μάνα της. Γίτσα, πώς τη λέγαμε εμείς. Ναι. Εδώ είναι η θεία μου η Ζώη, τα παιδιά αυτά δεν τα ξέρω. Το 1937 είναι αυτή η φωτογραφία. Επίσης εδώ είναι πάλι ο Γιώργο Καρκατσούκας, έβγαζε στον Αηλιά εκείνη την μέρα, ο Γιάννο, ο Παγαλής, ο Βάη Μακρύς, ο Γιώργο Καρκατσούκας, ο Γιώργο Καρκατσούκας, ο Κώστας ο Στέφος. Εδώ είναι ο Γιάννο Τσόλης, ο σπουδόσαρος στον Κατάφο, ο Πάδος. Ο Δήμο Μακρύς, ο Θεμιστοκλής ο Καρκατσούκας, και ο Καραέας ο Χρήστος. Εδώ είναι ο Βάη Μακρύς, ο Θεμιστοκλής ο Καρκατσούκας, η θεία μου Ζώη, αυτό το δέκα το ξέρω. Ο Γιώργος ο Καρκατσούκας, η μάνα μου και ο Ηλιά μου Παγκαλής. Εδώ. Εδώ είναι ο Σούλας ο Βούλγαρης. Ο Ζακαράκης. Που είχε το μήλο, νομίζω, πάντα. Και όπου εδώ είναι ο Θανάσης. Ο Μαρκαντώνης ο Θωμάς στη Μικρά Ασία. Γύρισε μετά από 5 χρόνια και δεν το γνωρίσαν τον άνθρωπο. Γράφει από πίσω από τη φωτογραφία και γράμμα. Εδώ είναι ο Περικλής ο Τσόλης, δεν είναι. Αυτός εδώ είναι ο Φώτης ο Καζής. Εδώ είναι ο Ηλίας ο Τρίγκας, ο Ηλίας Βασάς, που σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία. Εδώ, αυτή η γυναίκα εδώ όλους μας σακούλεψε. Είναι η μαμή, η θεία η Φρόσου, η γιαγιά η Φρόσου. Εδώ είναι ο άντρας της, ο Δήμος, ο Σεραφείμ ο Δήμος, και νομίζω εδώ είναι ο κουνιάδος, ο Κώστας ο Δήμος. Στην αρχή το κύριο Αντιχίνη, νέα. Και ποιους δεν ξεγέννησε αυτή τη γυναίκα. Εδώ είναι ο Αντρέα Δήμος, εδώ είναι η Φρόσφα, εδώ είναι η Μερκομένη Τρίγκα και τους άλλους τώρα τους είμαστε. Αλλά έχω πάει. Η Μιγδάλο είναι εδώ ο Κουκουγιάννη, ο Κουκουγιάννης, Νικόλος Τρίγκας. Νικόλος Τρίγκας είναι εδώ, η Ιουλία Τρίγκα είναι αυτή εδώ και ο Τρίγκας ο Μήτρος είναι πίσω, είναι εδώ, είναι αυτός εδώ. Αυτός είναι ο Μήτρος Τρίγκας, εκεί που είναι το βέρος. Εντάξει. Εδώ είναι η οικογένεια Μήτρου Κοκουγιάννη.
όπως λέγαμε, η ξυλοβλού. Εδώ είναι η βαγγελή, η ξυλοβλού. Σταυρούλα. Σταυρούλα. Ο Μήτρο Κουμπουριάνης, νομίζω είναι ο Βασίλης ο Κουμπουριάνης του Γιάννου πατέρας, με τη μάνα του, με τη γυναίκα του. Και οι άλλοι θέλουν έρευνα. Εδώ εσύ μπορεί κάποιος να ξέρει. Εδώ είναι ο Μπαρμπακότσος, ο Κοτσουκουστής. Λοιπόν, με τη γυναίκα του. Ναι, εδώ πάλι ο Ζαμποστής, ο Λία Κωστής, η Λενιό, η Πούλα, προφανώς η Βαγγελή, η Μητρό του Βασίλου και εδώ. Και εδώ πρέπει να το δούμε έτσι. Λοιπόν. Εδώ είναι ο Εμίλιος Κουμπογιάννης. Εμίλιος Κουμπογιάννης του Γεωργίου νομίζω. Αυτός είναι ο στρατηγός ο Καρπενισσότης. Ο Γιώργος Καρπενισσότης. Ο Λουκά Καρπενισσότης. Εδώ είναι ο Τσόνης, ο Ιωάννης που το σκοτώσε που γλαζί εδώ στην κατάπλωση. Εδώ είναι η γιαγιά μου, η λεμονιά Καρπατσούκα και ο Πάρτος μου Χριστοφής. Επίσης εδώ είναι ο Χριστοφής. Εδώ είναι στο γυμνάσιο, επειδή είναι ο Νίκο Καρκατσούκας που πέθανε στην Αμερική. Νίκο Καρκατσούκας είχε τις χώρες μας. Εδώ είναι ο Παρπαδόσας. Εδώ είναι ο γιος του 95 χρόνια σήμερα, 86, ο Σαν Φρατσίσκο, ο Σταύρος. Εδώ, μεγαλώσουμε τον αυτή. Εδώ είναι ο Πατσιρέλης. Ο Πατσιρέλης, η γυναίκα. Εδώ πρέπει να είναι ο κουνιάδος που κατατηρεί την αγάπη. Εδώ είναι η Αλεξάνδρα, του Μπογιάννη, και εδώ είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο Διβλαλέξης ο Θανάσης. Είναι ένα σάκι. Αλλά και τότε να σάκι να ήταν, αλλά ήταν την πραλέξη να σάκι. Εδώ είναι ο Γιώργος ο Βαρσαμής. Αν τις παίρνω γρήγορα, πέστε να κάνω πιο όλα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Αχιλλέας ο Ξανθούσης που ήταν διοικητής και στο ΙΚΑ, στην Αθήνα. Εδώ είναι ο Αλεξάκης και η... ο Σταύρος ο Αλεξάκης και η Διδυνία. Εδώ είναι η Αριστεία του Τσάπα. Στις Σέρες. Αυτή εδώ είναι του Μαϊμανάκου η Ευγενία. Του Τσάπα αδερφή και αυτή. Αυτός εδώ είναι ο Μαϊμανάκος, ο Στέφανος. Εδώ ήταν και ο Γιώργος Τσάπα, η γυναίκα του, η Άννη. Εδώ είναι η Ελισάβετ Παζιόπουλου. Τσάπα, όπως μου λέτε.
Εδώ είναι ο Αθανάσιος Κουτσόλης, είναι παιδευρός του Ζόγα, του Καρβαγιάννη. Ο πρώτος πρόεδρος του Υπουργείου. Εδώ είναι και η Αντιγόνη, του Μητσόλη. Εδώ είναι ο Γιάννος Τιχτήκης, ο Κοστόλης Βασιάς, στην Αμερική. Τώρα, ποιος από τους δύο είναι ο Τιχτήκης και ο Βασιάς? Ο Βασιάς είναι το Γιουλί. Το Γιουλί Βασιάς. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Γιάννου Λέρας, ο Χαράλα ο Νικουτόλης και ο Κουτσός ο Ανδρέας. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να σας πω κάτι και να προσέξω πάρα πολύ. Μέσα από τις φωτογραφίες αρχίζουμε και βλέπουμε ποια ήταν η φορεσιά των νοκοβητών. Θα παρατηρήσετε το πουκάμισο χωρίς γιακά, έτσι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε από εκεί πέρα? Πρέπει να σκεφτούμε μήπως μέσα από αυτό το λιγό το οποίο υπάρχει φτιάξουμε τη δικιά μας φορεσιά. Καλά είναι να χορεύουμε, καλά είναι να χωράμε τα κεντρικά, καλά είναι να χωράμε τα καρακούλια, αλλά νομίζω μια στιγμή μια σειρά αποστολές για άντρες και μια για γυναίκες θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Παρατηρήστε και στις επόμενες φωτογραφίες των άντρων, θα το δείτε το πράγμα. Αυτός εδώ είναι ο Πιτίδας, ο δικηγόρος, αλλά ήταν και στρατιωτικός. Πιτίδας, δικηγόρος. Εδώ είναι η Κατερίνη, η Παρασκευή με τη Χαρή και το Κέρι και τον Γιώργο Μακρύ. Και κρύβουν πιο καθαρία. Αυτή εδώ είναι η Σωτηρία της Γιάννηνας, του Τευτίκου, του Ζαραμπούκα. Εδώ είναι η μητέρα Κωνσταντία, είναι νομίζω η γυναίκα του Βουλία. Εδώ είναι η Στεφανία με τον άντρα της, η Στεφανία του Γιώργου. Ο Πατσιέλης με την Έντινα. Εδώ είναι τα παλικάρια, ο Κοντήρης, ο Καραγκλάφης, ο Βασιλέτς και ο Μηνίκορος, ο Μηνίας, ο Μηνίας, ο Νόπορος. Ορίστε και η ιστορία εδώ φαίνεται πάλι. Και είναι ο Δημήτρης Νικουτόλης. Νικουτόλης, και της Ευρύδας ο Κουτάκη ο κόπος. Εδώ είναι η Μαρίνα με τον Νικουτόλη, με τον Νικουτόλη, τον Κουτάκη. Κουτάκη. Ναι.
εδώ η Μαρίνα, η Βρύδο, ο παράλογος Νικοδόνης, αυτός εδώ ο Κουκουγιάς Αριστίδης. Αριστίδης. Και εδώ πάλι σου λέει. Αυτή την είναι πιο πολύ για τον Τάκη, να μου δείτε εδώ πως ήταν εδώ. Ο Τάκης ο Κασαρός. Ο Στέφανος, ο Κυρίτσης, ο Βαγγέλης ο Παγκουδέωνας, ο Θανάσης ο Ζαχαράκης. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ο Τάκης εδώ. Αυτές είναι η Σάβα του Θανάση του Κυρίτσι. Σάβα η Σάβα. Και η αδερφή της η Φωτεινή νομίζω. Εδώ είναι η Πόρτσου Μακρύς, ο Βασίλη Μακρύς, η Στάθο, ο Βάη Μακρύς, η Βουτιά και τα μικρά εδώ είναι το Βασίλη Μακρύς, ο Βασίλης Μακρύς. Εδώ είναι Μακρύς αυτή. Μακρύς, φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ είναι και άτομα που δεν τα γνωρίζω εγώ. Επίσης Μακρύς, ο Δήμος Μακρύς με προσκύνη, Στάθο, Λιγούλα, και άλλο και λίγο σπερτά. Βάζει στη μέση. Εδώ είναι αυτός εδώ ο Βασίλη Μακρύς, ο Λουκάτα Κρυσότης. Όχι, ο Βάιος, ο Λουκάς ο Καπινισιώτης, ο Νίκου Κατσίβας, ο Ανδρέα Βασανής, το παιδί που δεν το ξέρω, και αυτή ήταν εδώ. Ναι, 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 ο Γιώργος Καρκατσούμπας ο Τζούνιος, δηλαδή ο νεότερος, ο Γιώργος Καρκατσούμπας είναι το όνομά του, γιατί όταν το παιδί πέθανε ο Σοφής και το έφερε Γιώργο στην Αμερική, στο Μέμφις, θέλεις. Εδώ η οικογένεια Κατσιρέλη. Πώς θα Κατσιρέλης, η γυναίκα του, η Μαριμπούλα, εδώ, ναι. Λοιπόν, η Σάβα και δεν ξέρω, ο Πάμι με μήπως. Αυτός είναι ο Στέφανος Αποστόλου Κοτσόλης. Ήταν δικαστικός. Ναι, δικουλάβος θα σας περιμείνεις. Λοιπόν, εδώ είναι η φρόσο βριάδια. Εδώ η Φουμπορόζινα. Η Φουμπορόζινα, η Κουμπριζού, που λέγαμε, η Μανάθινα και η Γαλέφα.